Θεός των αγαθών και ζωής χορηγός, και Θεέ και σκήνος εν ημί, και καθάρισον ημάς, ο πάσης γνήδος, και σώσον αγαθέ, τας πιαράς ημών. Αμήν. Καθίστε. Θα αναγνώσω κομμάτι από την Αγία Γραφή και μετά ορισμένα από αυτά που θα διαβάσουμε θα τα σχολιάσουμε, αλλά με οδηγό τον Ιερό Χρυσόστομο. Με οδηγό τον Ιερό Χρυσόστομο. Είναι ένα κομμάτι βεβαίως πασίγνωστο, αλλά της Γραφής τα κομμάτια, της Αγίας Γραφής τα κομμάτια, δεν μπορεί κανείς να μιλήσει για αυτά και να πει είναι πασίγνωστο. Αν απουσιάζει η εσωτερική ζωή από τον άνθρωπο, αυτά που διαβάζει από την Αγία Γραφή και αυτά που ακούει από την Αγία Γραφή θα τα περνάει σαν να διαβάζει ένα κομμάτι μιας ιστορίας. Και επομένως θα ακουμπάνε έξω από το μυαλό και θα φεύγουν ντουκ. Όταν όμως γίνεται μεταποίηση, μετατρέπονται σε εσωτερική ζωή τα νοήματα της Αγίας Γραφής, τότε δεν είναι ντούκου, αλλά είναι ζωή πάνω στην καθημερινότητα. Το κομμάτι λοιπόν που θα διαβάσουμε είναι το εξής, από το κεφάλαιο 16 κατά Λουκά και στίχο 19, κεφάλαιο 16 και στίχο 19. Άνθρωπός της ειν πλούσιος και ελεδιδίσκετο πορφύρα και βίσον εφρανόμενος καθημέρα λαμπρός. Ήταν, λέει, κάποιος άνθρωπος πλούσιος που ντυνότανε με ενδύματα βασιλικά χρώματος βυσινή και κάθε μέρα εφρενόταν, ευχαριστιόταν τη ζωή του, την απολάμβανε τη ζωή του, απολάμβανε τα αγαθά. Πτωχός δε της ονόματι Λάζαρος, ως ευεύλητο προς τον πυλώνα αυτού, ηλκωμένος, αντίθετα κάποιος φτωχός, βρισκόταν μπροστά στην πόρτα, όχι στην πόρτα, στην πύλη που, για να μπουν εσωτερική αυλή, και ήταν πληγωμένος, πεταμένος δηλαδή μπροστά στην πόρτα και μάτος πληγές. Επιθυμούν χορταστήνε, επιθυμούσε να χορτάσει από τον ψυχίον των πιπτόντων από τις τραπέζες που έπεφταν από το τραπέζι τα ψίχουλα, αλλά και εκείνες ερχόμενοι απέλυχον τα έλκη αυτού. Αλλά έρχονταν και τα σκυλιά και του γλύφανε τις πληγές του γεμάτου πληγές πλουσίου. Εγένετο αποθανήν των πτωχών και απενεχθήνε αυτόν υπό τον αγγέλων εις τον κόλπον του Αβραάμ. Ήρθε η ώρα και πέθανε ο φτωχός. Και μεταφέρθηκε η ψυχή του από τους αγγέλους στους κόλπους του Αβραάμ, στον παράδεισο δηλαδή. Απέθανε δε και πλούσιος και τάφη. Πέθανε και πλούσιος και το θάψανε. Εν το άδει επάρας τους οφθαλμούς αυτού υπάρχουν εν βασάνης, ορά τον Αβραάμ που μακρόθερ και τον Λάζαρον της κόλπης αυτού. Και ο πλούσιος λέει
ρίχνει μια ματιά από τη θέση που βρισκόταν στην άλλη ζωή και βλέπει απέναντί του τον Αβραάμ και τον Λάζαρο να είναι μαζί του στον Παράδεισο. Και αυτός φωνή σας είπε, και ο πλούσιος που ήταν στην κόλαση με άλλα λόγια, φώναξε και είπε, αυτά μας ενδιαφέρουν από εδώ και πέρα που θα σχολιάσουμε, «Πάτερ Αβραάμ, ελέησόν με και πέψον το Λάζαρον ή να βάψει το άκρο του δακτύλου αυτού ύδατος και καταψύξει τη γλώσσα μου ότι οδυνώ με την φλογιά αυτή. Στείλε σε παρακαλώ», του κάνε παράκληση του Αβραάμ, «το Λάζαρο να βρέξει με την άκρη του δαχτύλου του, να βάλει μια σταγόνα νερό δροσερό, να μου δροσίσει τη γλώσσα, γιατί εδώ που είμαι πονάω και καίγομαι, οδυνώμαι. Στείλε». Είπε δε ο Αβραάμ, «Τέκνον, παιδί μου, μνήστητη ότι απέλαβες σύ τα αγαθά σου τη ζωή σου. Να φέρεις στη μνήμη σου ότι εσύ όλα τα αγαθά τα απόλαυσες στη ζωή που ζούσες. Ομοίως στη ζωή σου και ο Λάζαρος ομοίως τα κακά. Ο Λάζαρος δεν απόλαυσε τίποτα άλλο παρά συσσαγωγικά αυτό, πόνους και βάσανα. Ήταν γεμάτος πληγές. Νυν δε, όδε παρακαλείτε, τώρα ο Λάζαρος είναι γεμάτος παρηγοριά και εσύ υποφέρεις και πονάς και βασανίζεσαι. Επιπάσιδε τούτης μεταξύ ημών και ημών, μέγα χάσμα στήριχτε. Επιπλέον, ανάμεσα σε σένα και εμάς, είναι ένα χάσμα μεγάλο, χάος. Δεν μπορεί να έρθει ούτε ο Λάζαρος εκεί, ούτε να έρθει εδώ. Είπε δε αυτό, είπε ο πλούσιος. Ερωτώσε ουν πάτερ, ή να πέμψει αυτόν στον οίκο του πατρός μου. Σε παρακαλώ, αφού δεν μπορεί να έρθει, να πάει να αναστηθεί και να πάει στο σπίτι του πατέρα μου. Έχω 5 αδελφούς. Όπως διαμαρτύρεται να πάει να πει δηλαδή στα αδέρφια μου ή να μην και αυτοί έρθωσιν εις τον τόπο τούτο της βασάνου. Να μην έρθω και αυτοί εδώ που είμαι εγώ και βασανίζομαι. Λέγει αυτό Αβραάμ, έχουσι Μωυσέα και τους προφήτας. Τα αδέρφια σου έχουν την Αγία Γραφή. Αυτό είναι ο Μωυσέας. Και μπορούν να διαβάσουν από εκεί μέσα τι πρέπει να κάνουν. Ακουσάτο σαν αυτόν. Να ακούσουν τα αδέρφια σου, το Μωυσή, τι λέει και οι προφήτες. Ο δε είπεν, ουχή πατέρ Αβραάμ, αλλά εάν της από νεκρό να αναστεί, όχι πατέρα Αβραάμ, του λέει. Σε παρακαλώ, αν αναστηθεί ένας νεκρός και κατέβει και τους πει ότι ο αδερφός σας εδώ υποφέρει και βασανίζεται, τότε θα πιστέψουν και θα μετανοήσουν. Είπε δε σε αυτόν, είπε ο Αβραάμ στον πλούσιο, «Η Μωυσέως και προφητών ουκ ακούσει, αν δεν ακούνε το Μωυσή και τους προφήτας, ούτε αν κάποιος νεκρός αναστηθεί θα πιστέψουν». Αυτή είναι η λεγόμενη παραβολή που είναι και πραγματικό της. Είναι και πραγματικό της. Εμείς θα σχολιάσουμε το εξής, τα εξής. Πρώτον, το πάτερ Αβραάμ που είπε ο πλούσιος στον Αβραάμ,
πέψον τον Λάζαρο, στείλε τον Λάζαρο κάτω. Βέβαια, το πρώτο είναι, το πρώτο δεν είναι στείλε τον Λάζαρο, το πρώτο είναι στείλε τον Λάζαρο να βάλει το δαχτυλάκι του να έρθει. Και σε αυτό το αίτημα πήρε αρνητική απάντηση. Δεν γίνεται από εκεί προς τα εδώ, ούτε από εδώ προς τα εκεί. Καμία κίνηση. Ήτανε αίτημα, δηλαδή μια, θα το πούμε, απέτηση αδύνατη. Αδύνατη, εντελώς αδύνατη. Θα πείτε, γιατί αδύνατο? Γιατί το καιρό που ήταν δυνατόν να αποφύγει ο πλούσιος να πάει στον τόπο της βασάνου, εκεί δηλαδή που βασανιζότανε, δεν έκανε καμία προσπάθεια για να αποφύγει τον κακό. Καμία απολύτως προσπάθεια για να αποφύγει τον κακό. Τώρα λοιπόν, η προσπάθειά σου, η απέτησή σου να έρθει να σου βάψει λίγο το χείλι, δεν είναι δυνατόν, γιατί είναι μεγάλο το χάος από εκεί προς τα εδώ. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι, στείλε τον Λάζαρο να αναστηθεί, να πάει στα αδέρφια μου, να δώσει το μήνυμα ότι υπάρχει άλλη ζωή και ότι εγώ εδώ βασανίζομαι. Ότι υπάρχει άλλη ζωή και ότι εδώ βασανίζομαι. Αν εδώ που ζούμε, μας το λέει και η Γραφή, μας το τονίζει ξεκάθαρα, εάν εδώ που ζούμε δεν γίνει καμία προσπάθεια πάνω στο θέμα, θα φύγω για να πάω στην άλλη ζωή, για να βρω εκεί με τη βοήθεια του Θεού και τη δική μου προσπάθεια αυτό που χρειάζεται για να αναπαυτώ, δεν θα πάω εκεί που πρέπει. Θα πάω εκεί που δεν θέλω. Λέγει λοιπόν ο Ιερός Χρυσόστομος, μας φωνάζει η Αγία Γραφή και μας λέει παραδείγματα, ότι ήσαν, λέει, 10 γυναίκες παρθένες που δεν είχαν, λέει, λάδι στα λιγνάρια τους. Όταν ήρθε, λέει, ο νυμφίος ο Χριστός, να τον υποδεχθούν με αναμένες λαμπάδες. Δεν είχαν, λέει, και εδώ είναι τα έργα, το λάδι που έπρεπε να έχουν, τα έργα. Και είπαν οι άλλες παρθένες, οι 10, οι άλλες 5 και 5 ήτανε, όταν ζητήσα δώσε μας και μας λάδι να έχουμε τώρα ανάψει λαμπάδες, και απάντησαν φοβόμαστε μήπως δεν μας φτάσει και το δικό μας λάδι, δεν μπορούμε να σας δώσουμε. Και όταν ήρθε, λέει, ο νυφίος ο Χριστός και μπήκε μέσα στον νυφώνα, μπήκαν οι 5 που ανέργα, άλλες 5 φωνάζαν απ' έξω, δώστε μας. Όχι, και ο Κύριος είπε, δεν σας γνωρίζω. Το λαδάκι είναι τα έργα. Δεύτερον, μας είναι γνωστό ότι ένα αφεντικό έδωσε χρήματα στον υπάλληλό του και του είπε, με αυτά τα χρήματα θα εργαστείς να τα πολλαπλασιάσεις. Όταν εγώ γυρίσω από την περιοδία που θα πάω. Έφυγε το αφεντικό, τα έκρυψε τα χρήματα να τα δώσει όπως το τα παρέδωσε. Και όταν γύρισε του λέει, να τα χρήματα που μου δώσες, δεν τα απολαυσίασε γιατί ξέρω ότι είσαι κακό αφεντικό. Και του είπε το αφεντικό, πάρτε τον, δείτε τον και κρίσε τη φυλακή. Και αυτός δεν παρουσίασε πολλαπλασιασμό των χρημάτων, δηλαδή καμιά προσπάθεια για καλυτέρευση
της ζωής της ψυχής του. Τρίτον, μας φωνάζει ο Κύριος και μας λέει, ξέρετε, εγώ ήρθα και σας βρήκα όταν πεινούσα και δεν μου δώσατε να φάω, όταν διψούσα και δεν με ποτίσατε, όταν ήμουν άρρωστος και δεν με είδατε, όταν ήμουν στη φυλακή και δεν ήρθατε. Λοιπόν, ήρθα και με αγνοήσατε. Μάλιστα είπατε, δεν σε είδαμε όταν ήρθες να σου δώσουμε να φας, να πιεις, να σε ντύσουμε κτλ. Προσποιηθήκατε άγνοια στο πρόσωπό μου. Άγνοια. Δεν σε γνωρίζουμε, δεν σε γνωρίζαμε. Το δεν σε γνωρίζαμε δεν στέκει. Τέταρτον, σε ένα τραπέζι, λέει ο Κύριος, είχε καλέσει προσκεκλημένους. Και στο τραπέζι εκείνο ήταν και ένας, λέει, με βρώμικα ρούχα. Και έδωσε εντολή. Έδωσε εντολή. Το αφεντικό που είχε το τραπέζι, αυτόν που είχε βρώμικα ρούχα, πάρτε τον και δείτε τον. Δεν γίνεται δεκτός εδώ μέσα. Έπρεπε να πλύνει τα ρούχα του. Και αυτός δεν έγινε δεκτός. Πέμπτον, σε άλλον προσφέρθηκε η ευκαιρία να δώσει συγγνώμη στον αδελφό του για κάτι που δεν πρόσεξε και τον έγραψε τον αδελφό του και του ζήτησε συγγνώμη ο αδελφός και δεν τη λέει συγγνώμη. Και γι' αυτόν πάλι αποποιήθηκε, αρνήθηκε να τον κάνει δεκτό ο Κύριος. Με άλλα λόγια, δεν κουράζεσαι στα πνευματικά, δεν γίνεσαι δεκτός στη Βασιλεία του Θεού. Εδώ λοιπόν λέγει ότι στείλε τον Λάζαρο να βρει στο δάχτυλο και είναι αρνητική, αδύνατη αυτή, αυτό το αίτημα είναι αδύνατο. Πάμε στο άλλο που πολλοί κόσμος, για, μάλλον πάρα πολλοί κόσμος, για να αποφύγει να καταβάλει και την ελαχίστη προσπάθεια για να πλησιάσει τον Χριστό, για να αποφύγει, προσέξτε το, είναι μία δικαιολογία για να σκεπάσει την πορεία της ζωής του. Ο κάθε ένας που αρνείται, δηλαδή, ποιος είδε πως είναι εκεί πάνω, πήγε κανείς και γύρισε. Πάνω λοιπόν σε αυτό το θέμα, το δεν ήρθε κανείς να μας πει από εκεί πάνω για να ξέρουμε και εμείς να πάρουμε τα μέτρα μας, να αλλάξουμε κατεύθυνση ζωής, να κάνουν αυτά που λέει το Ευαγγέλιο και σκεπάζουν μια ζωή ακατάστατη, επειδή δεν ήρθε από εκεί πάνω κάποιος να μας πει πώς είναι εκεί πάνω. Αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι που λέει στείλε τον Λάζαρο, που είχε πεθάνει ο Λάζαρος, να αναστηθεί, με άλλα λόγια, να τον δούνε και να πει ότι έτσι και έτσι και έτσι περνάω εγώ εκεί πάνω. Του το έχει μέσα, έχει αγκάθια μέσα αυτή η περίπτωση, πολλά αγκάθια. Και απαντάει ο Κύριος μας, προφανώς, με το στόμα του Αβραάμ, ξέρεις, δεν μπορεί να πάει ο Λάζαρος κάτω να μεταφέρει το μήνυμα, γιατί έχουν κάτω οι άνθρωποι τούτο, την Αγία Γραφή, το Μωυσή και τους προφήτες, που τα λένε πολύ καθαρά αυτά που θα πάει να πει ο αναστημένος αδελφός σου κάτω στη γη, στα πέντε αδέρφια σου, για να μην έρθουν και αυτά τα πέντε αδέρφια εδώ στην κόλαση που είσαι εσύ.
Ουχή, του λέει. Ουχή. Εδώ λέει ουχή. Αρνητική και εδώ. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Γιατί αρνήθηκε ο Αβραάμ, με άλλα λόγια ο Κύριος αρνείται, να στείλει ένα αναστημένο ή δύο αναστημένους που του είναι πολύ εύκολο εδώ στη γη και να πει ένα που έχει φύγει πριν από 30, από 40, από 10 χρόνια να κατέβει και να πει ξέρετε εκεί πάνω είναι έτσι, 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 έτσι. Γιατί το αρνείται αυτό? Γιατί εμείς δεν καταλαβαίνουμε ότι μετά από κάποια χρόνια ή μπορεί και αύριο άμα θα έρθει να εφαρμόσει τη τακτική του ο Αντίχριστος θα έχει τη δυνατότητα της απάτης, της απάτης να κάνει τέτοια θαύματα, να παρουσιάζει φαινομενικά, ψεύτικα ότι να ο τάδε έχει πεθάνει και αναστήθηκε για να με την απάτη του να σύρει από πίσω του, τους λαούς. Για να μας προστατεύσει ο Κύριος από αυτό το πράγμα, είναι μία αιτία είναι αυτή που λέει όχι δεν θα αναστηθεί. Να μην ξεχνάμε ότι αυτό έγινε. Δηλαδή αναστήθηκε ο Λάζαρος παραδείγματος χάρη. Είχε 4 μέρες πεθαμένος, βρώμαγε, τον ανέστησε ο Κύριος και λέει μετά από φάση πήραν, έκαναν συνεδρίαση οι Εβραίοι να σκοτώσουν όχι μόνο τον Κύριο αλλά και τον Λάζαρο. Γιατί τους ήταν κάθε στο μάτι να βλέπουν ένα πεθαμένο 4 ημέρες αναστημένο, να τρώει με τον Κύριο, να μιλάει, να περπατάει γιατί είχε πεθάει, είχε βρωμούσε. Αν ήταν με την ανάσταση του νεκρού Λαζάρου να γινόταν αυτό να πιστέψουνε, θα πίστευαν και οι Εβραίοι. Που τον είδανε και όχλος πολύ, λέει. Αυτός ο όχλος που τον είδανε στη μέρα, αυτός και στάδωσε και τον Κύριο. Δεν είναι τόσο εύκολο να αναστηθεί νεκρός και να πει όρος, α, αναστήθηκε, θα πει νεκροφάνεια. Θα βρει αμέσως δικαιολογία και θα πει νεκροφάνεια. Το να αναστηθεί ο νεκρός σε τελευταία ανάλυση είναι σαν να του λέμε έλα στα μέτρα μας, κάνε αυτό που σου ζητάμε και εμείς θα σε εμπιστέψουμε. Να κατεβάσουμε χαμηλά, πολύ χαμηλά το Θεό. Να αναστηθεί ο νεκρός. Άλλωστε είναι πολύ μικρό πράγμα, πάρα πολύ ελάχιστη υπόθεση, περίπτωση, πολύ 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 ελάχιστη περίπτωση, να αναστηθεί ο νεκρός και να γίνει σεβαστή γνώμη ότι αναστήθηκε. Μπροστά σε κάτι άλλο που λέει η Εγγραφή, λέει κάτι άλλο. Έχουσι το Μωυσέα και τους προφήτας. Δηλαδή, σημαίνει απλά, πιο τρανό, πιο καυτό, πιο δυνατό, πιο ατράνταχτο επιχείρημα, όχι επιχείρημα, πιο ατράνταχτη πραγματικότητα, δεν υπάρχει από τη μελέτη της Γραφής. Γιατί η Γραφή, αυτό λέει το κομμάτι αυτό, η Γραφή είναι ο νους και το στόμα του Θεού. Ο νους και το στόμα του Θεού. Εφόσον λοιπόν και με την εκκρανάση δεν πιστεύεις, ούτε και στη Γραφή δεν θα πιστεύσεις. Την οποία, προσέξτε το αυτό, προσέξτε το αυτό. Προσποιήθηκαν, Κύριε δε σε είδαμε όταν μας τύπαγε στην πόρτα, όταν ήσουν άρρωστος, όταν ήσουν φτωχός και ζήτησε βοήθεια, όταν ήσουν στη φυλακή, δεν σε είδαμε. Δηλαδή, δεν είχαν ανοίξει ποτέ την Αγία Γραφή. Δικαιολογείται να είσαι πολίτης μιας πολιτείας
Και πολίτη της πολιτείας είμαστε εμείς. Της βασιλείας του Θεού, αυτή είναι η πολιτεία. Και να αγνοείς τι λέει ο νόμος του Θεού, ο νόμος του Θεού. Αν πας στο δικαστήριο θα σου πει άγνοια νόμου, τιμωρία, καταδίκη. Λοιπόν, προσποιηθήκανε ότι δεν σε γνωρίσαμε, δεν ανοίξαμε με άλλα λόγια καθόλου την Αγία Γραφή για να σε γνωρίσουμε. Και ζητάτε τώρα να με γνωρίσετε. Ουκ είδα ημάς. Δεν σας γνωρίζω και εγώ τώρα. Το ακριβώς το κομμάτι αυτό θέλω να το προσέξουμε, δηλαδή ότι ο πλούσιος καλοπέρασε στη ζωή του. Προφανώς είχε αδικήσει χείρες, είχε κλέψει, είχε αρπάξει, είχε σκοτώσει και δεν ένιωσε γρή, θα λέγαμε κατά την ανθρώπινη έκφραση, δεν ένιωσε γρή καθόλου μα καθόλου από ανθρώπινη στεναχώρια, θλίψη, πόνο και διαπράγματα. Ένα, ο φτωχός Λάζαρος ήταν συνεχώς φτωχός, συνεχώς πονεμένος, συνεχώς καταδικασμένος. Έχουμε δύο σκηνικά, ένα να καλοπέρασε και τον άλλον να δυστυχεί στη ζωή επάνω και να πονά και να υποφέρει. Τι λέει ο Πορυλαός, αυτό το ερώτημα το κάνω, μην παρεξηγηθώ, προσέξτε το, μην παρεξηγηθώ. Πού είναι ο Θεός να δει αυτή την κατάσταση, τον έναν να δυστυχεί και να υποφέρει και τον άλλον να τα έχει όλα και να ευτυχεί. Και φίλους και ταξίδια και σπίτια και αεροπλάνα και τα πάντα. Και ο άλλος να μην έχει ένα ξερό κομμάτι ψωμί, να πεθαίνει της πείνας. Να πεθαίνει της πείνας. Είναι η περίπτωση αυτή δίνει απάντηση, το Ευαγγέλιο αυτό δηλαδή, σε αυτή την πραγματικότητα. Το πού είναι, δεν πρέπει κάπου να είναι βασίλη, που να πληρώνεται και ο ένας και ο άλλος με ένα δίκαιο νόμισμα. Με δίκαιο νόμισμα. Και σίγουρα είναι το κομμάτι αυτό δίνει την απάντηση. Λέγει, α, εδώ δεν χωράει η ίδια κατάσταση της γης και ψηλά. Εδώ χωράει η κατάσταση του δικαίου. Αυτός πόνεσε, τώρα περνάει καλά, είναι στη βασιλεία του ουρανού. Λοιπόν, θέλω να σταθώ, να πάρω ένα κομμάτι από τα δικαστήρια, τα επίγεια δικαστήρια. Παραβαίνει ο άνθρωπος, κάνει μια παρανομία, κάνει δύο, κάνει τρεις, συλλαμβάνεται. Οδηγείται στο δικαστήριο και εκεί πια ο δικαστής με τον νόμο στο χέρι τον δικάζει και τον τιμωρεί. Να προσέξουμε αυτό. Δεν παραμένει ο παράνομος αυτός που μπορεί να πιαστεί. Γιατί υπάρχουν και παράνομοι που δεν πιάνονται εδώ. Αλλά για αυτούς θα αφήσουμε να, στο παραπέρα να το καταλάβουμε καλά. Υπάρχουν παράνομοι που πιάνονται. Πώς αυτοί που δεν φαίνονται, τι είπες. Είπα και παράνομοι που δεν πιάνονται. Αυτοί που πιάνονται είναι σαν τα κουνούπια και σαν τις μύγες που τα πιάνει η αράκη στον ιστό. Υπάρχουν και, και ελέφαντες που δεν μπορούν να πιάσει η αράκη, η ανθρώπινη νόμη. Δεν πιάνει ο Θείος νόμος. Ο Θείος νόμος. Ή πιστεύουμε ή δεν πιστεύουμε, είναι θέμα δικό μας. Ή υπάρχει ή δεν υπάρχει, υπάρχει Θείος, θα το δούμε, το καταλάβουμε. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, στο δικαστήριο οδηγείται αυτός που πιάνεται, όπως και να έχει, έχουμε παράδειγμα. Συλλαμβάνονται, δικάζονται, τιμωρούνται.
ποιος είναι εκείνος που καθοδηγεί τον δικαστή, τον πρόεδρο, στο πώς θα δικάσει τον κατηγορούμενο. Ο νόμος. Ο νόμος και η συνείδηση. Ο νόμος και η συνείδηση. Χωρίς νόμο και χωρίς συνείδηση δεν μπορεί να κάνει. Αλλά συνείδητος. Συνείδητος δικάζει το δικαστήριο βάσει νόμου. Βάσει νόμου. Αλλά και για τη συνείδησή του. Γιατί μπορεί. Μπορεί να είναι πιασμένοι όλοι και να μην το δικάσουν. Αυτή είναι τα παχύδερα. Λοιπόν, προχωράμε τώρα, προχωράμε. Μην, για να καταλάβουμε. Με βάση λοιπόν το νόμο δικάζεται ή τιμωρείται ή αθώνεται. Συμφωνεί. Συμφωνεί. Δηλαδή εδώ, επί της γης, εμείς οι άνθρωποι έχουμε τέτοιο κανονισμό να συλλαμβάνουμε το παραβάτη. Να το δικούμε στο δικαστήριο, να το δικάσουμε τι μπορούμε. Και δεν υπάρχει καμπαλού να τιμωρηθεί ο άπιαστος. Προχωράω, για να καταλάβουμε. Αναφέρεται στην Αγία Γραφή, αναφέρεται ότι το δικαστήριο που δικάζει τον άνθρωπο κυρίως είναι η ίδια η συνείδηση του ανθρώπου. Η ίδια η συνείδηση που είναι ο κάθε άνθρωπος. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να γεννιέται στη γη που να μην κουβαλάει μαζί του αυτό που λέγεται συνείδηση. Και του φωνάζει από τη μικρή του ηλικία, ξέρεις αυτό που κάνεις είναι άδικο. Ξέρεις αυτό που κάνεις είναι καλό. Όλοι ξεκινάμε έτσι. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην ξεκινάει έτσι. Άλλο αν ο ένας καλλιεργεί τη συνείδηση και διατηρεί αυτό τον κανόνα να βλέπει αυτό είναι καλό και αυτό είναι κακό. Και άλλο αν ο άλλος κάνει μία παράβαση, άλλη παράβαση και καπακώνει τη συνείδηση και πια δεν καταλαβαίνει καλό και κακό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει τούτο πράγμα. Υπάρχει. Σίγουρα υπάρχει. Σίγουρα υπάρχει. Τι γίνεται. Αναφέρομαι λοιπόν, προσέξτε. Θέλω να προσέχουμε ορισμένα πράγματα, να βγάλουμε συμπεράσματα. Δεν έρχομαστε να κρίνουμε τι κάνουν οι κακοί άνθρωποι. Μπράβο. Να πάρουμε μέσα μας να νιώσουμε ορισμένα πράγματα. Αναφέρεται στην Αγία Γραφή ότι ο Ιακώβ είχε 12 αδέρφια. 12 παιδιά. 12 παιδιά. Και ότι ένα από τα παιδιά είδε ένα όνειρο ότι κάποια μέρα θα γίνει μεγάλος και τρανός. Ο μικρός, ο Ιωσήφ, που έχει το όνομά σου. Λοιπόν, είδε ότι κάποια μέρα τα αδέρφια θα το προσκυνήσουν. Δεν θα αναφέρουμε εκτεταμένα, αλλά πολύ μαζεμένα και με λίγα λόγια. Κάποια μέρα τα αδέρφια που βρεθήκαν στα χωράφια πήραν και τον πουλήσαν τον Ιωσήφ που ήταν μικρό παιδί. Πουλήθηκε σε κάτι εμπόρους Αιγύπτιους και οι έμποροι τον πουλήσανε στο Φαραώ το Πετεφρύ. Και εκεί ο Πετεφρύ που τον είχε, η γυναίκα του τον ερωτεύτηκε και δεν έδωσε απάντηση στον έρωτα της γυναίκας και τον έκλεισε στη φυλακή η γυναίκα. Και στη φυλακή που ήταν, είδανε λέει κάτι φυλακισμένοι όνειρα και τους είπε εσείς θα φάτε κρεμάλα και εσύ θα βγεις έξω από τη φυλακή και θα σε πάρει ο βασιλιάς σαν άκουρα. Έμεινε στη φυλακή ο Ιωσήφ, κάποια στιγμή βλέπει και ο Φαραώ. Ο Φαραώ όνειρα και θυμήθηκε αυτός που του είχε εξηγήσει τα όνειρα στη φυλακή ότι ο Ιωσήφ είναι που μπορείς να εξηγήσει τα όνειρα. Του τα εξήγησε και τον έκανε τη βασιλιά. Θέλω να προσέξουμε εδώ πέρα τώρα στο θέμα μας επάνω. Πείνα έπεσε σε όλη τη γη λέει και στο Ισραήλ και στέλνει ο πατέρας Ιακώβ τα παιδιά στην Αίγυπτο να αγοράσουν στάρι. Είναι που λέει 7 χρόνια παχές αγελάδες, 7 χρόνια αδύνατες αγελάδες, δηλαδή αδύνατες αγελάδες.
όπως έχουμε γίνει στο Ραδίνα της Αγελάδας. Λοιπόν, τα χρόνια επαναλαμβάνονται. Ναι. Στέλνει τα παιδιά στην Αίγυπτο. Αναγνωρίζει ο αδερφός τα 11 αδέρφια που τον είχαν πουλήσει και τους λέγει θα πάτε να μου φέρετε το πιο μικρό αδερφό. Δεν το είχε στείλει ο πατέρας, φοβήθηκε μήπως και αυτός πάρει τα ίδια με τον Ρωσίφ. Θα το φέρετε και αυτοί μας συμμαζευτήκανε και η μνήμη και η συνείδηση άρχισε να φέρει. Θυμόσαστε, είπαν μεταξύ τους που το πουλήσαμε, που το κάναμε, που έτσι, που αλλιώς κλπ. Τελικά άφησαν τον Βενιαμίν, έτσι. Καταλήγουμε τώρα για να δούμε το θέμα μας. Το δικαστήριο δεν το κάνει ο Θεός για μας αυτό που θα ακολουθήσει εκεί πάνω. Το δικαστήριο το κάνει αυτό εδώ. Και εκείνος που είναι μεγάλος εγκληματίας και είναι τέρας επί της γης, όταν απογυμνώνεται από το σώμα η ψυχή, τότε λειτουργεί άψογα το δικαστήριο. Και αυτό το ίδιο οδηγείται από τα δαιμόνια εκεί που πρέπει να βασανίζεται. Εκεί που τότε αποδίδεται, γι' αυτό λέει η Αγία Γραφή σε ένα σημείο, ουέ αλίμονο, το εμπεσίν ισχύρας Θεού ζώντος, αλίμονο σου, να πέσεις με τη συνείδηση σου γεμάτη από καταστασία και κακό στα χέρια του Θεού του ζωντανού. Σίγουρα δεν πας στα χέρια του Θεού, προς Θεού. Στα χέρια του Θεού πάει αυτό που συνείδηση καθαρή. Η καθαρή πηγαίνουν. Όταν λέει χέρια, θα πεις χέρια του Θεού, εννοεί θα φύγεις από εδώ και θα πας εκεί που έχεις κατατάξει τη συνείδησή σου. Εκεί που έχει ετοιμάσει ο διάβολος τον τόπο για να βασανιστείς. Η συνείδηση του καθενός θα κρίνει τον καθένα μας στην άλλη ζωή. Αυτή θα μας τιμωρεί, η ίδια η συνείδηση, θα μας τιμωρεί ατελείωτα με ένα τρύπημα, θα λέγαμε, μια κατάσταση πόνου αφορήτου εσωτερικού που δεν τελειώνει. Δεν είναι καζάνια, δεν είναι φωτιές ηλικίες, αλλά είναι μια κατάσταση συνείδησης που υποφέρει η ψυχή του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν, ο φτωχός ταλαιπωρείται, αλλά τον αναμένει, εφόσον είναι φτωχός τίμιος, γιατί υπάρχει και φτωχός άδικος, δεν είναι μόνο πλούσιος άδικος, και φτωχός άδικος. Υπάρχει και πλούσιος καλός και όπως Αβραάμ. Ο Αβραάμ ήταν πλούσιος, αλλά σκόπιζε τα αγαθά. Τα σκόπιζε τα αγαθά. Και αναφέρει η Αγία Γραφή ότι ήρθε, λέει, η στιγμή που ο Αβραάμ όταν ζούσε στον κόσμο, ήρθε η στιγμή, γιατί τότε ζούσανε με τα πρόβατα, με τα ζώα, τις καμήλες και τα ρέστα, και έπρεπε να χωρίσουν, λέει, τη γη που είχανε, να έχει καθένα στη δική του, να βόσκει τα πίμνιά του. Και ο Ανιψός λέει στον Αβραάμ, να τη μοιράσουμε, θα πάρω εγώ εκείνο το κομμάτι. Σήκωσε το κεφάλι του ο γιος στο θείο του τον Αβραάμ και του ζητάει, εγώ θέλω εκείνο. Που ήταν πιο καρποφόρο, πιο πράσινο, πιο δροσερό και τα λοιπά. Και λέει ο Αβραάμ, φίλε, τον είχε ανιψό, φίλε, να το πάρεις. Δεν θα μας χωρίσει το κτήμα από την αγάπη. Πάρε και κάνε αυτό που εσύ νομίζεις, είπε ο θείος τον ανιψό. Ναι, γι' αυτό και ο Αβραάμ είναι αντιπρόσωπος, θα λέγαμε, λέμε κόρπος του Αβραάμ και ο νόμος του παράδεισο. Κόρπος είναι αυτός εδώ. Τα λέει η Αγραφή, πήγε στους κόλπους του Αβραάμ, πήγε στην αγκαλιά του Αβραάμ. Αυτό εννοεί μέσα. Λοιπόν. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Τώρα μας είπες όλο για την πλευρά των ανθρώπων που έχουν συνείδηση. Που έχουνε συνείδηση. Που έχουν συνείδηση. Δεν είπα μόνο για αυτούς. Και με σωστό νόμο, έτσι. Δεν είπα μόνο για αυτούς, αν πρόσεξες, είπα και για τους άλλους. Τους άλλους δεν τους έχεις πει καλά. Για τα παχύδερμα και για τους άκουσε να σου με σκοπιμότητες. Άκουσε να σου πω κάτι.
Εδώ ο λόγος μιλάει και λέει, προσπαθούμε να αποδείξουμε το εξής, ότι σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε υπάρχει αντινομία, καλό-κακό, νύχτα-ημέρα, δίκιο-άδικο, αρρώστια-υγεία, πλούτη-φτώχεια. Λοιπόν, σε αυτή την, θα λέγαμε, αντινομία, την αντίθεση που είναι δυστυχία στην ουσία το ένα προς το άλλο, τελικά αυτοί που βρίσκονται στην κακή περίπτωση να βρίσκονται μέσα στη δυστυχία δεν θα πεθάνουν και θα πάνε στην άλλη ζωή και θα είναι όπως είναι και εδώ ή κάποιος άλλος χώρος τους περιμένει. Έχουσι απαντάμε. Λέει όταν είπε ο πλούσιος, εγώ πονάω εδώ. Και απαντάει, δεν μπορεί να πάει κάτω ο Λάζαρος. Δεν μπορεί. Δεν είναι δυνατόν να πάει ο Λάζαρος κάτω, να αναστηθεί. Yeah. Γιατί στο τέλος υπάρχει το εξής. Σαν να λέμε, άκουσε μας και μας, Θεέ, στείλε έναν κάτω για να το δούμε, για να σε ακολουθήσουμε. Είναι μπακάλις ο Θεός. Όχι. Αν είναι μπακάλις, να το κάνει. Σωστό. Αν όμως χρειάζεται αυτό που εμείς δεν διαθέτουμε και πρέπει να το αποκτήσουμε, που λέγεται εμπιστοσύνη στο Λόγο του Θεού, αυτό το θέμα όλο. Ή πιστεύεις ότι σε περιμένει αυτή η κατάσταση, να φύγεις από εδώ και να πας στον τόπο που διάλεξες από εδώ, ή δεν πιστεύεις, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Αλλά όμως δεν υπάρχει. Λοιπόν. Άρα τα παχύδερμα θα πάνε πού? Εκεί που καταλαβαίνεις πολύ καλά, δεν χρειάζεται ερώτημα. Πού, πες. Στην κόλαση θα πάνε. Στην κόλαση. Για να δούμε τι θα πάνε. Λοιπόν, άκουσε Ιωσήφ. Άκουσε Ιωσήφ. Άκουσε Ιωσήφ, άκουσε το σου κάτω. Είδες τι ωραία που το λες. Θέλω να απαντήσω αυτό που είστε εσύ. Για να δούμε. Θα πάνε, άρα το ζητάει και η λογική του άνθρωπου αυτό. Ασφαλώς το ζητάει. Και δεν υπάρχει, λες. Εγώ για μένα δεν υπάρχει. Τότε πώς το ζητάς. Πώς το ζητάς. Το ζητάω γιατί βλέπω όλο ένα για μας οι οποίοι. Α, δεν υπάρχει. Κάτσε, κάτσε για μας. Σε... Να ισχύσει η καλή πλευρά τη συνείδηση και του νόμου του Θεού. Λοιπόν. Αλλά πρέπει όμως να είναι για από όλους τους ανθρώπους. Όταν τα παχύδερμα τώρα έρχονται όλα πάνω σου, τι θα γίνει τότε. Λοιπόν, σου απάντησα εδώ κατά. Θέλω να έχεις καλή προαίρεση. Όπως τόσο ωραία λες. Για να δούμε και το εκφράζεις τόσο ωραία. Ναι. Το για να δούμε, μου λες, ξέρεις. Άρα υπάρχει εκείνο το πράγμα. Και το λέω το για να δούμε. Αν δεν υπήρχε, δεν σου έλεγα για να δούμε. Το ζητάς γιατί κάπου πρέπει να υπάρχει. Ναι, με καλή. Λέει, εγώ θα πάω κάπου αλλού. Όταν λοιπόν ζούσε ο Σωκράτης, ο Αθηναίος, ο σοφός, καλή προαίρεση όσο μπορούμε, καλή προαίρεση για να αλλάξει αυτό που είμαι μέσα μας. Και καλούς λογισμούς. Μόνο. Και το πάει μόνο. Εδώ. Λοιπόν. Γίνεται. Πώς δεν, εσύ θα το κάνεις αυτό και εγώ. Μα εσύ και εγώ. Τώρα, λοιπόν. Λοιπόν. Γίνεται, είπα. Λοιπόν, εδώ. Εδώ άμα το κάνει ο Θεός, άμα το κάνει ο Θεός αυτό που λες, να το βλέπει με τα μάτια σου, πάει να υπάρχει πίστη. Το βλέπεις. Κάτι που βλέπεις, πίστη δεν χρειάζεται. Πιστεύεις ότι είσαι άρρωστος και ελπίζεις ότι θα γίνεις καλά. Δεν το ζεις πριν γίνεις καλά, το περιμένεις. Το ίδιο είναι και εδώ. Πιστεύω με καλή προαίρεση ότι θα με κάνει καλά ο Κύριος. Αν ο Κύριος λοιπόν αυτό το κάνει μπροστά στα μάτια σου, ξέρεις τι κάνει. Με το ζόρι σου λέει, θέλεις δεν θέλεις τώρα που το βλέπεις, θα το πιστέψεις. Τέτοια πίστη θέλει. Τέτοια πίστη που να σε παίρνει από τη μούρη, σαν ζώο, και να λες, ναι, υπάρχει, το βλέπω και τρέμω που το βλέπω, δεν το θέλει ο Θεός. Θέλει μια εντελώς καλοπροαίρετη πίστη, εντελώς καθαρή, που να μην την πιέζει τίποτα γύρω-γύρω και να λέει, Κύριε, τα είπες αυτά. Μου λες τώρα εδώ στο Ευαγγέλιο, Κύριε, ότι έχουμε εμείς οι άνθρωποι εδώ στη γη τις γραφές και ότι οι γραφές είναι ανώτερες από το να στηθεί ένας νεκρός.
Το πιστεύω. Είμαι εντάξει. Δεν το πιστεύω. Καταστρατηγώ τις γραφές. Και είμαι άξιος και λέει εδώ μέσα, άγνοια δεν χωράει. Δεν χωράει άγνοια. Και εγώ σε μια ζωή ολόκληρη Βασίλη και δεν ανοίγω την Αγία Γραφή. Δεν ανοίγω να δω τι κάνανε οι στρατιώτες του Χριστού, οι Άγιοι, στη ζωή τους για να τον δουν τον Κύριο. Δεν το κάνω και το πράγμα καθόλου. Και απαιτώ να δω και μια τιμωρία ενός μεγάλου εγκληματία επί της γης, να την κάνει ο Θεός. Τότε δεν είναι Θεός. Δεν είναι Θεός. Γιατί, να σου πω και κάτι, για να το καταλάβεις καλά αυτό το πράγμα. Κάπου στο σταυρό του Κυρίου δεξιά καθόταν ένας αρχιλιστής. Ένας αρχιλιστής. Είχε κάνει του κόσμου τα εγκλήματα. Και το περίμενε στο σταυρό ο Κύριος. Δεν του είπε είμαι Θεός, αλλά έχει σταματάει την τελευταία στιγμή και αυτό που έκανε ήταν ένα άλμα που δεν μπορούμε να το φανταστούμε εμείς. Γι' αυτό το είπε ο Κύριος, άλμα για το καλύτερο, για το άριστο. Δηλαδή να αναγνωρίσει ότι είναι Θεός εκείνος πάνω στο σταυρό, τη στιγμή που άλλοι το βλέπανε και κάνει θαύματα και το σταυρώσανε. Για σκέφτο καλά, ανέστενε, έκανε καλά αρρώστους, έβαζε δαιμόνια, τον Ατάλο κλπ. Ο Κύριος και τον είπανε ότι είναι απατεώνας τον Κύριο, οι Εβραίοι. Και αυτό σε πάνω στο σταυρό. Του είπε όμως και εσάς είναι ο ληστής. Καλά, εγώ είμαι ληστής. Εσά γιατί σε σταυρώσανε αυτό. Το αλλού το είπα. Το αλλού το είπε. Το αλλού το είπε. Και του Χριστού το είπε. Και του το είπε του Χριστού. Λοιπόν, πιθανόν. Άκουσε, άκουσε εδώ, Γιώργο. Πιθανόν να σου πάρω την άποψή σου, έτσι. Μέχρι τη στιγμή που είπε εκείνο μνήσιτή μου, μπορεί να το είχε πει. Τη στιγμή αυτή και μετά ο Κύριος τον δέχτηκε. Δηλαδή, αν κάθε απατεώνα, κάθε εγκληματία τον τιμωρούσε ο Κύριος, θα ήταν ο χειρότερος Θεός που υπάρχει. Δεν θα του, γιατί δεν είναι ευκαιρία να μεταλλιώσει ο άνθρωπος. Πριν να παίρνει και πριν να μεταλλιώσει, λέγε, δεν κάνει την απίση, Βασίλη. Βασίλη, κάνει την απίση. Το πρόβλημα είναι τούτο. Που εδώ εμείς, στην εκκλησία που ζούμε, κάνουμε κάποια παρανομία και μας την μπορούν αμέσως. Για πες τώρα πιο δυνατά. Δυνατά να πούει. Εδώ στη ζωή που ζούμε, λέω, δυνατά. Κάνουμε μια παρανομία και την μπορούμε αμέσως. Ο Θεός που κάνουμε τόσες αμαρτίες, γιατί δεν μας τιμωρεί, αλλά μας περιμένει να μετανοήσουμε. Κατάλαβες. Αυτή είναι η διαφορά. Και τώρα εσύ που είπες το προλίγουμενο, του έχω δει κι άλλοι. Δεν υπάρχει Θεός. Και του λέω ο άλλος, πιστεύεις ότι υπάρχει Θεός και εσύ δεν το πιστεύεις. Δεν υπάρχει τέτοια. Όχι. Λοιπόν, να δούμε υπάρχει. Υπάρχει. Δεν μπορεί να μην υπάρχει. Να δούμε. Λοιπόν. Αυτή είναι η διαφορά. Άρα εσύ είναι... Λοιπόν, ο Βασίλης είπε το εξής για να το καταλάβουμε καλά όλοι. Αν εννοείς αυτό που θα πω εγώ. Πρόσεξε το κύριο. Αυτός είναι αρχιαπατεώνας. Ναι. Αρχικλέφτης, αρχιεγκληματίας. Εντάξει. Ναι. Και εδώ δεν τιμωρεί. Εντάξει, εσύ είσαι αθώος. Είσαι αθώος. Όχι, ούτε εγώ. Αλλά και εσύ δεν είσαι τιμωρία. Και σε αφήνει και εσένα. Άστο τώρα από εκεί πέρα. Το κατάλαβες. Οπότε καλά. Τι κάνουμε τώρα. Τι κάνουμε. Κάνουμε μια στροφή. Σαν και αυτή που κάνει ο ληστής. Ναι. Και λέμε ήμαρτον, βοήθησέ μας. Άμα το καταλαβαίνουμε. Όχι, δεν γίνεται. Το δεν γίνεται, δεν πάει. Λοιπόν, θέλω να διαβάσω τώρα ένα κομματάκι και να κλείσω. Και να κλείσω. Λοιπόν. Για ένα κομματάκι από εδώ, του Ιερού Χρυσοστόμου, για να το ακούσετε. Λοιπόν, πάντως θέλω να καταλάβουμε ένα πράγμα. Όπως και να έχει το πράγμα, αυτό που θα επικρατήσει μέσα από αυτό, γιατί στο μυαλό μας στρογγυλίζει τα αδικήματα που γίνονται σήμερα, τα ατιμόρυτα αδικήματα. Όπως και να έχει το πράγμα, ατιμόρυτα δεν θα μείνουν. Ένα. Δεύτερον, δεν θα αφήσει ο Θεός το τόσο μεγάλο κακό που γίνεται να συνεχιστεί. Okay. Θα σταματήσει το κακό αυτό. Αν προλάβει. Και λέει, από εδώ το διάβαζα εδώ μέσα, από τα αντίθετα, από τα κακά δηλαδή που γίνονται, ο Θεός βγάζει καλό. Βγάζει καλό. Γιατί βγάζουμε την ουρά έξω, όταν οι γυναίκες είναι γυμνές. Όταν οι άντρες είναι γυμνοί,
όταν όχι μόνο τα μεγάλα τέρατα, αλλά και υπάρχουν και, και μικροί που αδικούν, που βλάπτουν, που ζημιώνουν, που κάνουν και ράνουν, πρέπει να τα πάρει όλα σβάρνα. Όλα σβάρνα να τα πάρει. Δεν είναι έτσι. Όταν πάω εγώ σχολείο και μπαίνω μέσα στο σχολείο και βλέπω μια απλή μαθήτρια του σχολείου να είναι σχεδόν γυμνή. Σχεδόν γυμνή. Και να ζητά, δεν ζητάει το λόγο εκεί πέρα, κάπου αλλού ζήτησε το λόγο και λέει αφού τα ανέχεται η προσταμή αρχή. Και τα αυτά δεν είναι. Ποια τα ανέχεται. Τα τσιτσιδήματα. Αφού τα το σχολείο. Αφού τα δέχεται, αλλά εσύ πα όμω επί τα δέχεται. Δεν το αρνείσαι. Κοίταξε να δει. Είσαι και σύμμυχο. Δεν είναι θέλω να καταλάβω ένα πράγμα. Είναι σάπια όλη η κοινωνία. Μην λέμε ότι φταίνε μόνο τα τέρατα. Αυτοί βρήκανε το σάπιο, πάνε να σαπίσουν ακόμα περισσότερο. Ποιος υγιής άνθρωπος δεν βλέπει. Διαβάστε μωρέ Παΐσιο, διαβάστε Αγία Γραφή. Δεν θα λέγεις ρε Ιωσήφ τέτοια πράγματα. Για, τέτοια, δεν αντάλεγες ρε Ιωσήφ τέτοια πράγματα. Όχι, μη με πας στο τιμόνι αλλού. Άμα ανοίγουμε αυτά, αυτά είναι φως. Και βλέπεις όχι μόνο τι θα γίνει αύριο και μετά από 100 χρόνια. Ναι, αλλά αυτά λέω ξανά. Τι είναι, μη υπάρχει ένα ποσοστό μικρό. Ενώ τα παχύδερμα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό. Ό,τι και να πεις, και το ποσοστό μικρό θα υπάρχει και τα παχύδερμα θα υπάρχουν. Α. Αλλά χωρίς τιμωρία δεν θα μείνουν. Αυτό το θέμα όλο. Όλοι θέλεις καλά και σώγει να κάνει την καρδιά σου ο Θεός που είναι τόσο μικρή και δεν μπορεί να σκεφτεί παραπάνω. Ω, μπακάρι να μην. Όχι, όχι. Λοιπόν. Μόνος του τιμωρεί το παχύδερμα. Λοιπόν, για να κλείνω το, για να κλείνω το θέμα, για να το κλείνω. Λέει το εξής. Τα 11 αδέρφια κάνανε αδίκημα που πουλήσανε τον Ιωσήφ. Κάνανε αδίκημα. Για ασφαλώς κάνα. Τιμωρηθήκαν αμέσως. Όχι. Μετά από χρόνια. Αυτό έχει να πει ότι μη βιάζεσαι, Ιωσήφ, μη βιάζεσαι, έρχεται η ώρα, έρχεται η ώρα για τον καθένα, όπως εδώ περάσανε 20-30 χρόνια και πριν το βρήκανε άρχοντα στην Αίγυπτο και εκεί θυμηθήκανε το κακό που κάνανε, δεν το έκανε σκάσει, αλλά τους το σκάλισε και ήρθε στη μνήμη τους μέσα. Έτσι και αυτοί που κάνουν το κακό και προσπαθούν να το σκεπάσουν, θα έρθει η ώρα που θα ξεσκεπαστεί. Τελικά τι έγινε με αυτό, το μάθανε, τι έγινε με τον. Ποιον, τον Ιωσήφ. Τα οι αδέρφια. Ναι, μετά αποκαλύφθηκε ο ίδιος. Εγώ είμαι ο αδερφός σας, που μου πουλήσατε κτλ. Πάρτε και στάρι, πάρτε και απ' όλα. Γνώρισε για τον Ιωσήφ. Ναι, και έδωσε μετά. Έμεινε στην Αίγυπτο ο Ιωσήφ και πέθανε εκεί και άφησε εντολή. Όταν θα γυρίσουν πίσω. Γιατί όλοι οι Ισραηλίτες ήρθαν στην Αίγυπτο μετά. Για να φάνε, δεν είχαν να φάνε. Κάθισαν χρόνια, 400 χρόνια καθίσανε στην Αίγυπτο και είχε αφήσει εντολή όταν γυρίσουν πίσω να πάρουν τα λείψανα τα οστά του να τα θάψουν στο Ισραήλ. Που σημαίνει ότι γνώριζε ο Άγιος Ιωσήφ ότι κάποια στιγμή θα γυρίσουν πίσω. Αλλά έπρεπε οι Εβραίοι να πληρώσουν. Και αυτοί είχαν κάνει παρανομίες. Όπως πληρώνουμε και εμείς. Έτσι μπράβο. Έτσι μπράβο. Δεν πληρώνουμε ακόμα τέτοια πράγματα. Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα αυτό είναι. Πάμε να βγάλουμε την ώρα έξω. Τι μας κάνουν αυτοί που κυβερνάνε και δεν λέμε τι κάνουμε εμείς στον συνανθρωπό μας. Κάθε λεπτό άμα τάνει. Άμα μπορούσαμε. Άμα είχαμε την δυνατότητα να κάνουμε μεγαλύτερο κακό εμείς που κάνουμε το μικρό, θα κάνουμε και το μεγαλύτερο. Εμείς που ζητάμε την καταδίκη τα αλλού. Αυτή είναι η ουσία. Λοιπόν. Τα παχύδερμα θα είναι ποτές, όχι τίποτα. Θέλω να καταλάβουμε ένα πράγμα. Γιατί στα καρδιά ξεφεύγουν. Πέρασε ο Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ πέρασε. Αυτός ο Ιωσήφ που είδαμε προηγουμένως. Ναι. Πέρασε από φωτιά και σίδερο για να βρει καλό στο τέλος. Και τι εννοώ. Και στο πηγάδι το ρίξανε και το πουλήσανε και τα λοιπά. Και στη φυλακή μπήκε. Και λέει ο Ρος Χρυσόστομος, άμα όποιος έχει παντοκαταλάβει, θα καταλάβει. Όποιος μπορεί. Λοιπόν, λέει ο Ρος Χρυσόστομος,
από τα κακά που γίνονται, ο Θεός βγάζει καλά. Και ειδού, μέσα τις συμφορές πέρασε ο Ιωσήφ και έγινε και άρχοντας και έσωσε και το λαό του. Από αυτά που περνάμε σήμερα εμείς, θα βγει το μεγάλο καλό. Κάνω εγώ όπου πηγαίνω, και σε σούπερ μάρκετ και στον δρόμο που συναντάμε ανθρώπους κλπ. Λέω καλημέρα σας. Ναι. Με συγχωρείτε που λέω καλημέρα. Όχι, ναι. Και μου λένε, μα αυτή μας έμεινε τώρα. Ναι. Και πήρε την ευκαιρία και λέω αυτά που πρέπει να πω. Και λένε, φταίμε κι εμείς αμέσως. Αυτό το κάνουμε, το καταλάβουμε. Που ζητάμε. Δεν το δέχεται κανείς. Όλοι το δέχονται. Όλοι το δέχονται. Άμα το δέχονται. Εγώ κάνω συζήτηση. Εγώ κάνω συζήτηση. Κάθε μέρα. Μακάρι να είναι έτσι όπως το λες. Γιατί είσαι μωρέ δυσπιστός μωρέ. Μη είσαι δυσπιστός μωρέ. Κάνε πιο μαλακιά την καρδιά σου. Και πας πιο εντάξει. Μπορεί να κρίνεις τον εαυτό σου. Θα σου δεις. Τέλος. Μακάρι να είναι αυτά που λες εσύ. Όχι τα λέω εγώ. Εγώ τα λέω. Και να έχει πιστέψει αυτός ο τελευταίος Έλληνας ότι είναι και αυτός. Εδώ. Το λέει. Μα όταν σου λέει ο Κύριος ότι όποιο μεγάλο καλό έργο κάνεις, το έργο αυτό δεν σου δίνει το δικαίωμα να πεις ότι κάτι έκανες, αλλά το μόνο δικαίωμα που έχεις να πεις, το μόνο, το λέει ο Κύριος, να πεις ότι είμαι άχρηστος. Έτσι λέει ο Κύριος. Να έχουμε τη συνείδηση ότι είμαστε άχρηστοι. Όχι ότι ξέρεις είμαστε καλοί εμείς και κακοί οι άλλοι. Ορίστε. Τελειώσαμε. Να μιλήσω και γενικά. Από την ώρα που άρχισα να διαβάζω την Αγία Γραφή, κατάλαβα πόσο αμαρτωλός είναι. Λοιπόν, όλοι μας ας προσπαθήσουμε να καταρρύψουμε αυτούς τους τομείς και θα καταλάβουμε τι φταίει και γιατί είμαστε έτσι. Άμα αλλάξουμε μυαλά, θα δούμε εντός τα πράγματα. Εντελώς διαφορετικά. Η άλλη νοοτροπία. Αυτό είναι. Άλλη νοοτροπία. Και να ξέρουμε ότι αυτοί που κάνουν το κακό έχουν πετάξει από μέσα τους το φως του Χριστού και δέχονται τον πονηρό και τους... Τον διαβόλου. Έτσι. Λοιπόν, να μην σας κάνω καλό άλλο. Τα γεντάω στα λάδια του μάτια. Ήταν ωραία η συνήθεια. Ναι. Δεν ξέρω, έχουμε... Σήμερα έχουμε και παραπάνω άτομα και λείπουν για αυτοί που ήταν. Λοιπόν, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Πάτερ ημών που εν εις ουρανείς, αγιαστείτε το όνομά σου, εθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών τον επιούσιο, δώσει ημίν σήμερα και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμε τους οφειλέτες ημών, μη ενέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αλλά από το να λέμε λόγια, πιο καλό είναι η προσευχή. Να λέμε Κύριε, σώσε μας. Αυτό είναι, τίποτα άλλο παραπάνω. Το καλό είναι τον ομιλητή να μην το διακόπτουμε. Στο τέλος, καλύτερα να το σώσει θέλει. Όχι, το ζητάει. Το ζητάει. Και ο διάλογος χρειάζεται. Το ζητάει. Δεν πειράζει. Ελέγχουμε τον εαυτό μας. Είμαστε εντάξει εμείς. Όχι, κανένα. Ποιος είναι. Επομένως, δεν τη λέμε αν κάποιος άλλος υπάρχει. Εμείς είμαστε εντάξει. Αν ελέγξουμε τον εαυτό μας, θα βρούμε όλα τα παραπτώματα ότι όλοι έχουν. Εντάξει, γιατί δεν πήγα. Ουδής αναμάρτητος. Ένα είναι ο Κύριος. Το βράδυ, ναι. Λοιπόν, επειδή έχω κάτι σύστα, κάτι σύστα. Μόλις φεύγω, μόλις φεύγω. Λοιπόν, να κάνει ποσά. Ναι. Λοιπόν, να κάνει ποσά. Όχι με τα χρήματα. Και καλό ξημέρο μου. Θέλω να ακούσε, έφυγε ο Κώστας, έλατε εδώ. Κερνάει ο Κώστας, έλα εδώ. Ποιος, 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 ποιος,